Έχουμε ξεκινήσει βέβαια τον τελευταίο μήνα σε καθημερινή βάση μια συζήτηση για την τουριστική κίνηση. Το θέμα βέβαια είναι πώς πηγαίνουν και οι επιχειρήσεις, τα έσοδα των οποίων βρίσκονται σε πλήρη εξάρτηση από τον τουρισμό και την τουριστική κίνηση και τις αφίξεις βέβαια. Και όταν μιλάμε για τουρισμό σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, μεταξύ άλλων, το μυαλό όλων μας πηγαίνει σε περιοχές όπως τα Μάλια και η Χερσόνησο. Ξεκινάμε με ζωντανή σύνδεση με Μάλια. Εκεί θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πετράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης εκεί στα Μάλια. Κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτακόπουλο, για την πρόσκληση. Από τα όμορφα Μάλια καλησπερίζω το στούντιο και τους τηλεθεατές σε όλη την Κρήτη. Χαίρομαι που θα τα ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Θα ήθελα να ήταν λίγο καλύτερες οι συνθήκες, αλλά τουριστικά δεν πάμε καθόλου καλά. Πολλοί συνάδελφοί σας κάνουν λόγο για μια απελπιστική κατάσταση για τον χώρο της εστίασης στα Μάλια. Για πείτε μας. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Θα μιλήσουμε για μια τραγική κατάσταση. Τόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, δεν έχουμε καθόλου τουρισμό. Όπως σας είχα πει και από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα από τις αγορές της Αγγλίας, της Ολλανδίας, της Ρωσίας, που είναι περίπου το 80 με το 90% του κόσμου των Μαλίων και της περιοχής ευρύτερης του Δήμου Χερσονήσου. Δυστυχώς, τα μηνύματα δεν είναι ούτε αυτή τη στιγμή καλά. Η Ολλανδία και χθες που πήρε απόφαση άνοιξε όλο το Νότιο Αιγαίο εκτός από την Κρήτη. Το οποίο ζητάει τεστ επιστροφής και δεκαήμερη καραντίνα. Οπότε υπάρχει λίγο πρόβλημα. Περιμένουμε βασικά την Αγγλία ακόμα, η οποία θα πάρει απόφαση γύρω στις 4 του Ιουλίου. Ελπίζουμε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και να αλλάξει άρδιν το κλίμα. Δηλαδή, όταν ο κόσμος δεν έχει καθόλου καλή ψυχολογία και αυτό είναι πολύ κακό. Ερώτηση, έχουν ανοίξει όλες οι επιχειρήσεις εστίασης εκεί στους κεντρικούς δρόμους των Μαλίων? Όχι, δεν έχουν ανοίξει όλα τα καταστήματα, παραμένουν ακόμα αρκετά κλειστά. Θα ήθελα να σας βάλω λίγο την κάμερα μου να δείτε πώς είναι αυτή τη στιγμή στις 6-7 παρα25 ο δρόμος των Μαλίων. Ναι. Δεν υπάρχουν 10 άτομα σε όλο το παραλιακό. Βέβαια, να μας δείξετε, βέβαια, να κινηθεί λίγο, να μετακινηθεί λίγο η κάμερα. Ναι. Να μετακινηθεί λίγο εκεί αριστερά, λίγο να δούμε ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ζωντανή σύνδεση, η εικόνα και οι άνθρωποι, οι εκπρόσωποι της εστίασης, μας βοηθούν να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα. Αν γυρίσουμε βέβαια το χρόνο πίσω και πάμε 2-3 χρόνια πίσω. Ναι. Πριν 3-4 χρόνια, αυτή τη στιγμή εδώ θα γινόταν πανηγύρι. Ναι, όντως. Δεν μπορείς να περάσεις με το αυτοκίνητο. Ναι, τώρα, από τις 8 και μετά. Δεν μπορείς να περάσεις με το αυτοκίνητο. Τώρα, όπως είδατε, είναι σαν να σας δίνω εικόνα τα Χριστούγεννα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ναι, είναι χειμερινή εικόνα. Εκεί στα Μάλια και στη Χερσόνησο, από πάνω κάτω, εκεί οι τουριστικοί δρόμοι είναι άδειοι το χειμώνα. Κάπως έτσι είναι και το σκηνικό. Μπράβο. Ενώ ολοκληρώνεται, ενώ φεύγει ο Ιούνιος. Χαμένος ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος είναι τελειωμένος για μας. Τον θεωρούμε ήδη τελειωμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε το παραμικρό. Μακάρι να βγάλουμε τα βασικά μας έξοδα, δηλαδή ρεύμα. Και αυτά, κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να βγάλουμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό, ενίκεια και αυτά. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Παναγιωτακόπουλε. Και δεν βλέπω άμεση και γρήγορη λύση. Δηλαδή, σας είπα, οι τρεις βασικές άξονες αγοράς για τα Μάλια είναι ακόμα κλειστοί. Αυτό, δηλαδή, του τουρισμού. Το 7% ναι. Αυτή η βοήθεια εκεί σε επιχειρήσεις εστίασης θα βοηθήσει, έχουν ενταχθεί επιχειρήσεις? Δεν λέω ότι δεν θα βοηθήσει, αλλά μιλάμε για ένα ποσό 350 εκατομμυρίων που, εάν πούμε ότι σε αιτήσια βάση τα έσοδα τουρισμού είναι 12,5 δις, το ποσό αυτό φαντάζει πολύ φτωχό. Καταλάβετε τι εννοώ. Μάλιστα. Γιατί πλήγονται ο τουρισμός, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις εστίασης στα ξενοδοχεία, εξαρτώνται τα πάντα από εδώ. Κτηνοτροφία, αγροτικός τουρισμός, όλα τα πράγματα καταναλώνονται από τον τουρισμό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες. Ακριβώς, είναι και αλυσίδα. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, όπως μας είπατε, που δεν έχουν ανοίξει ακόμα, δεν έχουν ανεβάσει ρολά. Καθόλου, ναι. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο όμως. Είναι μια άλλη κατηγορία. Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ανοίξει ετοιμάζονται, αλλά πιστεύω ότι περιμένουν λίγο καλύτερες μέρες για να ανοίξουν. Ναι. Και είμαστε όλοι σε αναμονή. Μάλιστα. Για τα λουκέτα δεν μου είπατε. Αν κάποιοι δεν ανοίξουν καν. Για τα λουκέτα, κάποιος να έχει κατεβάσει ρολά και δεν ανοίγει την επιχείρησή του. Όχι, όχι, όχι. Μερικά ξενοδοχεία λένε ότι δεν ανοίξουν. Και μιλάμε για μονάδες οι οποίες είναι 200-300 κλινών
οι οποίες πραγματικά είναι η ρεποκοκαλιά για μας. Κύριε Πεντράκη. Έχουμε πελάτες ελεύθερους οι οποίοι μας βοηθάνε αρκετά. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει κάτι και με την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Τουρίστες και επισκέπτες βέβαια που βοηθούν διαχρονικά περιοχές όπως τα Μάλια και η Χερσόνησος. Και τα δεδομένα θα αλλάξουν και θα μπούμε σε μια άλλη συζήτηση από τον Ιούλιο και μετά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, για τη σύνδεση. Και από τα Μάλια.